Τα θέματα σήμερα ήταν ευκολότερα από το αναμενόμενο και γενικά από τις προηγούμενες χρονιές με την καραντίνα. Ήταν βέβαια απαιτητικά, ήθελαν ο μαθητής να ήταν καλά διαβασμένος. Αυτό. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος με αυτά. Υπήρξε κάτι που σε δυσκόλεψε στη φυσική? Όχι, προσωπικά ήμουν αρκετά προετοιμασμένος. Δεν ήταν κάτι που με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Τα συμπλήρωσα όλα, τα έκανα όλα, οπότε είναι όλα καλά. Τώρα που έτσι τελείωσε όλη αυτή η εμπειρία των πανελλαδικών, εσύ τι θα συμβούλευες κάποιον που τώρα ξεκινάει να προετοιμάζεται για τον χρόνο? Αρχικά να είναι προετοιμασμένος, θα υπάρχουν πολλές τύψεις για πράγματα εκτός διαβάσματος. Πρέπει να υπάρχει υπομονή εκτός από το διάβασμα, να υπάρχει υπομονή σε αυτό που κάνει, να ξέρει ότι κάποια στιγμή όλο αυτό θα τελειώσει και να πιστεύει στον εαυτό του αυτό. Τελικά είναι αυτό το τόσο μεγάλο που πιστεύουν ενδεχομένως τα παιδιά? Η αλήθεια είναι ότι είχε τη δυσκολία του, αλλά τώρα που τελείωσε δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Απλά σκέφτεται στο καλοκαίρι. Μόνο αυτό πρέπει να σκέφτονται τα παιδιά, ότι τελείωσε αυτό. Σε ποια σχολή στοχεύεις? Εντάξει, είναι αναλόγως και τι βαθμούς θα βγάλω. Φυσικοθεραπείες, ιατρικές, τέτοια πράγματα.